Εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεταφορά του πολιτισμού σε εμπόρευμα. Παραδίδεται στο μεγάλο κεφάλαιο. Και σήμερα κορυφώνεται αυτή η εξέλιξη με το παρόν σχέδιο νόμου, προβλέποντας την μεταξέλιξη των μεγάλων ουσίων της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και αφού πρώτα τα είχε μετατρέψει η κυβέρνηση σε ανεξάρτητες περιφερειακές μονάδες με προεδρικό διάταγμα το 2021. Η κυβέρνηση διαφημίζει την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ως μέτρο που θα συμβάλλει στην αυτοτέλεια και στην αυτονομία τους, επιτρέποντας, όπως λέει, την πρωτοβουλία και την ελκυστικότητά τους. Στην πραγματικότητα, ο βασικός τελικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι η απαλλαγή του κράτους από την αποκλειστική υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί, να προστατεύει και να αναδείχνει την πολιτιστική κληρονομιά, εξαναγκάζοντας τα μουσεία να λειτουργούν αυτοχρηματοδοτούμενες με κανόνες ιδιωτικο-οικονομικούς, με όρους επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε ένα διαρκές κυνήγι ιδιωτικών χορηγών από ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρηματικούς ομίλους και ούτω καθεξής, για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα οδηγήσει σε αλλαγή της χρήσης των μουσείων. Θα παραδοθούν οι εγκαταστάσεις τους προς ενοικίαση για εμπορικές δραστηριότητες σε εταιρείες διαφήμισης και εκδηλώσεων κάθε είδους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των αρχαιοτήτων. Θα λιώσει τον πραγματικό χαρακτήρα τους. Οι δε συνέπειες θα γίνουν αισθητές στο λαό και θα αδυνατούν τα λαϊκά στρώματα να επισκεφθούν τα μουσεία λόγω του δυσβάσταχτου κόστους των εισιτηρίων τους, όπως έχει γίνει στους αρχαιολογικούς χώρους. Η είσοδος στα μουσεία, τα όποια εκπαιδευτικά προγράμματα και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που παρέχουν τα κρατικά μουσεία θα έχουν αυξημένο κόστος για το λαό. Άλλωστε, κανένα μουσείο στον κόσμο, ακόμα και τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μόνο από τα δικά τους έσοδα. Επιπλέον θα χειροτερέψουν και οι συνθήκες εργασίας, οι ήδη απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Το νέο καθεστώς λειτουργίας θα δημιουργήσει εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, παλιούς, μόνιμους εργαζόμενους και νεοδιόριστους εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Η εμπειρία άλλωστε υπάρχει από το Μουσείο της Ακρόπολης και την Εθνική Πινακοθήκη, που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι αποκαλυπτική αυτή η εμπειρία, καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους έχουν κατώτερους μισθούς και υπάρχουν πολλά παραδείγματα καταπάτησης εργασιακών τους δικαιωμάτων. Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η απληρωσιά είναι η εποδός που συνοδεύει τους νέους εργαζόμενους στους χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελλείψεις προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού ξεπερνούν τους 2.500. Σήμερα, για παράδειγμα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου λειτουργεί με 27 μόνιμους φύλακες. Τώρα το χειμώνα υπάρχουν 11 συμβασιούχοι, αλλά την ίδια στιγμή 10 αίθουσες του πάνω ορόφου είναι κλειστές. Το καλοκαίρι που δουλεύει με ωράριο από 8 το πρωί ως 8 το βράδυ και όλες οι αίθουσες είναι ανοιχτές, πέρυσι είχε 60 συμβασιούχους λιγότερους από κάθε άλλη χρονιά, παρόλο που ήταν χρονιά μεγάλης προσέλευσης τουριστών και στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Με δύο λόγια, δηλαδή, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για να λειτουργήσει πλήρως χρειάζεται περίπου 90 με 100 μόνιμους φύλακες. Την επιδίωξη παράδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νύχια των εμπόρων του πολιτισμού την είχε προαναγγείλει από το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, διαστόματος του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Ξηδάκη, στα πλαίσια της κοινής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραδίδει τα μουσεία στο έλεος των κάθε είδους χορηγών και επιχειρηματικών ομίλων. Λέγοντας μάλιστα ότι μελετάται, δηλαδή από την κυβέρνηση του 2015, η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο των μεγάλων μουσείων της χώρας ώστε να λειτουργήσουν κατά τα πρότυπα του Μουσείου Ακρόπολης. Ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε έστω και ένα νόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αντίθετα, θα έλεγα, επί των ημερών του δόθηκε σε εργολάβους ο Πολεμόνας, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αντιδημοσίευτων υλικών στις αποθήκες, μουσείων και εφοριών, που κόστισε εκατομμύρια σε εργαζόμενους αρχαιολόγους των 600 ευρώ και τελικά οι εργολάβοι πήραν τα χρήματα χωρίς να παραδώσουν έργο, αλλά με όλες τις πληροφορίες στις πλατφόρμες τους, δηλαδή στα χέρια τους. Το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτό ζητούν οι εργαζόμενοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου σε ψήφισμά τους, το οποίο υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, ενώ παρέμβαση αντίστοιχη έκανε και η Λαϊκή Συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Στο ίδιο πνεύμα είναι και διάφοροι άλλοι φορείς, όπως Σύλλογοι Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, αρχαιολόγων, συντηρητών αρχαιοτήτων,
το τοπικό παράρτημα Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Παγκρίτια Ένωση Πτυχιούχων Αρχαιολόγων και άλλοι, που απαιτούν την απόσυρσή του θεωρώντας ότι υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων. Εν κατακλείδη, επειδή η λειτουργία των μουσείων και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με εμπορευματική λογική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο και τον προορισμό των μουσείων, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί όλους τους εργαζόμενους να ενώσουμε τη φωνή μας, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλου του λαού να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα μουσεία της χώρας μας, για γενναία χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να καλύπτονται το σύνολο των αναγκών τους, για να εξασφαλιστεί φυσικά και το απαιτούμενο επιστημονικό βοηθητικό προσωπικό με σταθερή εργασία και δικαιώματα. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, εσείς θα το γνωρίζετε, οι κριτικοί έχουν ακόμα νοπεί στη μνήμη τους στην παλαϊκή εξέγερση του 1979, αποτρέποντας την παράνομη φυγή των αργιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο ενός αμφιλεγόμενου τότε προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών. Άρα λοιπόν, αυτό που απαιτείται σήμερα είναι συστράτευση, έτσι ώστε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να συνδεθεί ο αγώνας αυτός με τον αγώνα για καθολική, υλική και πνευματική ανάπτυξη. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να κριθεί η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μια πολιτική που αναγνωρίζει την αρχαία κληρονομιά ως μια πολύτιμη πηγή κατανόησης των νόμων εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας, ως συλλογική δημιουργία και συλλογική ιδιοκτησία, στην οποία θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση από οικονομικούς και μορφωτικούς φραγμούς κάθε μέλος της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.